Συγχαρητήρια σε όλους τους τελεστές. Μπράβο τους. Να προσέχεις. Τα φιλιά μας στην Κρήτη. Εγώ γιατί? Γιατί ένας συνεργάτης σου, στο παρελθόν, είχε άγρια ένστικτα. Ήθελε να στραγγαλίσει ανθρώπους. Ξέρεις, αυτά μία ξυπνάνε, μία κοιμούνται. Οπότε να προσέχεις. Ήταν χθες το Γρηγόρη. Πήγες στον Γρηγόρη. Το δέρμα του γεννούσε μυγάκια στο παρελθόν. Μα είσαι για να βρωμιάρι. Θέλω να το δεις και ο Θεός βοηθός. Το survival. Δεν ξέραμε τι είναι. Το βλέπαμε μια παρέα. Και λέω, αχ, ωραίο θα ήταν αυτό, περιπέτεια. Και άρχισε κουβέντα, θα σε πάρουν, δεν θα σε πάρουν. Τι λέτε, ρε παιδιά, γιατί να πάρουμε εμένα, βάζει στοίχημα. Και το βάλαμε στοίχημα. Και στείλαμε μαζί, σχεδόν έστειλα την αίτηση. Και μετά, όταν με πήραν τηλέφωνο, γυρνούσα από το Λονδίνο, επέστρεφα, δεν θα το ξεχάσω, είχα προσγειωθεί. Και με πήραν τηλέφωνο, μου λένε, γεια σα. Μετά από κανένα δίμηνο τώρα, Λέω, γεια σα, καλησπέρα. Λέμε από το Μέγκα. Λέω, ποιο Μέγκα. Λέω, από το Μέγκα Channel, συγχαρητήρια, είστε στου 400. Και μια μέρα με παίρνει και μου λέει, μπράβο, πάτε στη Μαλαισία. Ξέρεις, ήταν πολύ πιο. Ήταν δύσκολο, αλλά ήταν πολύ εγκεφαλικό. Ήταν πάρα πολύ εγκεφαλικό. Ποιο ήταν το χειρότερο που σου συνέβη στο θέμα υγείας, στο survivor? Η πλάτη μου είχε γεμίσει καντήλες. Θυμάσαι που είχαμε κάτι μυγάκια στις παραλίες. Βεβαίως, τα άσπρα, τα. Σαν fly. Ναι, αυτά. Σαν fly. Αυτά λοιπόν, σε εμάς μπαίνανε κάτω από το δέρμα και κάναν πράγματα εκεί κάτω. Γεννούσαν πουλάκια, κάναν πράγματα κτλ. Και γινόντουσαν καντήλες. Και γυρίσαμε πίσω, και όταν γυρίσαμε πίσω αρχίσανε να σκάνε πληγές. Στο σημερινό survivor. Βλέπεις ομοιότητες στους χαρακτήρες του τότε survivor. Εμείς δεν είχαμε φάει, είναι γνωστό αυτό, ποτέ. Μας δώσανε προμήθειες στην αρχή, κράτησαν γύρω στις 10-12 μέρες και μετά δεν ξαναφάγαμε ποτέ. Γι' αυτό τρώγαμε καβούρια και φύκια και ρίζες και φύλλα. Ποια είναι τα πιο παράξενα που φάγατε, νομίζω φάγατε φίδι, βοά. Το φίδι το οποίο έπρεπε να το ξεντεριάσω και να το δάρω εγώ. Φάγαμε μερμήγκια. Φίδι. Περπατούσα, έβλεπα τα καβούρια ζωντανό όπως ήταν και το τρώγα. Γιατί όλο αυτό που είδες εκεί. Πραγματικά ψάχναμε για φαγητό κάθε μέρα. Καμιά φορά οργανώναμε τσακωμό. Ερχόταν η κάμερα, πηγαίνανε λίγο, δύο λίγο και τσακωνόντουσαν. Έτρεχε η κάμερα στον τσακωμό, φεύγαμε εμείς από το πλάι. Και είδε η Ορθούλα, νομίζω ήταν, καρπούζια. Και βούτυξε τα καρπούζια και τα έβαλε κάτω από την μπλούζα της. Και έρχεται έτσι, ντε και καλά, ότι πονούσε η κοιλιά της. Και κάπως γίνεται παραπατάει και πέφτει πάνω σε έναν. Ναι, και πέφτει πάνω σε έναν, ζουμπάν τα καρπούζια εδώ, η φέτσα. Και κάνει ένα πφ. Και αρχίζουν και τρέχουν παντού καρπούζια. Τι έγινε, χαμό. Τι ένστικτα μπορεί να γεννήσει. Άγρια ένστικτα. Άγρια. Και αυτό δεν μου άρεσε. Μα που ένιωσα ανθρώπους ότι ήθελα. Να τους στραγγαλίσω. Αν με ρωτούσες αν θα μετάνιωσα που πήγα. Όχι, φυσικά δεν μετάνιωσα. Αν μου έλεγες να τα ξαναπήγαινα. Όχι, ποτέ. Στα νέα τα παιδιά που θα θέλανε να πάνε σε αυτά τα παιχνίδια, εμένα να ερχόταν ένα παιδί και μου έλεγε θα του έλεγα όχι. 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 Θα του έλεγα όχι, εκτός και αν έχει πολύ γερές βάσεις μέσα του, γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που πήραν μέρος σε αυτά τα παιχνίδια, μετά δεν πήγε καλά γενικότερα η ζωή τους. Και απέκτησαν και θέματα. Τι ωραία μιλάει ο Σπύρος, παιδιά. Παιδιά, πάντως. Εφιάλτη. Όπως καταλαβαίνεις, το τότε survivor με το τώρα δεν έχει καμία σχέση. Αυτό που έλεγα χθες. Τότε ήταν survivor, όντως. Τότε ήταν παιχνίδι επιβίωσης, δεν τρώγανε. Ποια ήταν η διάρκεια τότε. Ήταν δύο μήνες τότε. Δύο μήνες λοιπόν. Επίσης, δεν έπαιζε κάθε μέρα. 101 μέρες. Περιμένετε, παιδιά, πήγανε για τρεις. Το θυμάμαι. Πήγανε για τρεις μήνες στη Μαλαισία. Το γύρισαν όλο καλοκαίρι. Ήταν όλο γυρισμένο εκτός από τον τελικό. Και μετά έπαιξαν από το χειμώνα τα επεισόδια στο Μέγκα. Γι' αυτό πήγαν και τότε κάποιες διαρροές. Και δεν έπαιζε κάθε μέρα, Θεέ, όπως τώρα. Έπαιζε δύο φορές την εβδομάδα. Και ο Σπύρος λίγο πριν το φινάλε λιποθύμησε. Αλήθεια. Ναι. Γιατί? Λιποθύμησε σε ένα συμβούλιο του νησιού, έπεσε ξερός. Και αποχώρησε έτσι. Όχι, απλά είχε λιποθυμήσει. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Ο Σπύρος έμεινε αρκετό χρόνο.